οικόπεδο για το σχολείο, στο οποίο υπάρχει το σημερινό γραφείο και το ΚΕΠ. Αγόρασα το οικόπεδο από πάνω που είναι το συνεταιρισμό, το παραγόρησα συνεταιρισμό. Το διπλανό οικόπεδο επίσης είναι του συλλόγου, το παραχώρησε στην κοινότητα, στη νέα κοινότητα Σελά όταν ήταν αυτοτελής. Η κοινότητα το έφτιαξε το κτηριάκι αυτό για να μπει ο ΤΕ μέσα εκεί και να τηλεφωνηθεί το χωριό, αλλά επειδή ο ΤΕ πήγε απέναντι, στην απέναντι γειτονιά, διότι δεν είχε οπτική επαφή η κεραία με το σημείο εκεί. Πού έχει πάει ακριβώς? Είναι απέναντι στο Γιανακόπουλο σπίτι. Που είναι αυτή η προκατασκευή. Αυτό το προκατασκευασμένο κτίριο. Έτσι. Εκεί έχει εγκαταστήσει τα μηχανήματά του λοιπόν και υπάρχει αυτοματισμός στο τηλεφώνου. Τώρα ο σύλλογος είναι το διεκδικεί το κόπεδο αυτό να το ξαναπάρει πάλι, διότι ο όρος, ο μοναδικός όρος ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον ΟΤΕ, τις ανάγκες του ΟΤΕ, δεν πραγματοποιήθηκε ο όρος αυτός και ως ετούτο ο σύλλογος το διεκδικεί. Και θα πρέπει να το μάθουμε, μια και δικαιωνούμε, να ξέρουν οι πατριώτες ότι αυτό το θέμα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο την παραπάνω εβδομάδα. Η αγωγή δηλαδή που έκανε ο Σύλλογος εναντίον του Δήμου, έτσι. Εγώ είχα την τιμή να είμαι ο εισηγητής στο θέμα αυτό και η εισήγηση ήταν ότι ο Δήμος οφείλει να επιστρέψει το ακίνητο στο Σύλλογο δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε ο όρος της δωρεάν παραχωρήσεως. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα πήρε απόφαση ότι το ακίνητο αυτό, το οικόπεδο δηλαδή, πρέπει να επιστραφεί στο Σύλλογο, έτσι. Διότι ο όρος δεν τηρήθηκε και αυτό θα γίνει. Θα γίνει. Ήδη το δικαστήριο πήρε μια μικρή αναβολή, σύμφωνη με βραβεία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση είναι θετική υπέρ της επιστροφής, οπότε θα επιστραφεί. Θα επανέλθει λοιπόν στο Σύλλογο. Ο Δημοτικός Σύλλογος θεωρείται ένας από τους καλύτερους εδώ συλλόγους τους οποίους δραστηριοποιούνται στις περιοχές μας. Κάνει συνεχώς έργα. Και βέβαιως. Και είναι προς τιμή όλων όσων συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και όσων στηρίζουν τις προσπάθειες αυτού του συλλόγου. Και εγώ θα εύχομαι πάντοτε να υπάρχουν άνθρωποι να προσφέρουν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πάντα να υπάρχουν πατριώτες να τους βοηθάνε στο έργο αυτό. Και έχω πει και άλλες φορές επάνω και στο σύλλογο που πηγαίνουμε στην ιδέα της αρχιερησίας της Επικοπής της Βασιλόπιτας ότι τα διοικητικά συμβούλια που εθελοντικά προσφέρουν τις εργασίες τους, πρέπει να τα βοηθάμε και να μην τα κατακρίνουμε, να μην τα επικρίνουμε. Και αν ακόμη κάνουν κανένα λάθος, να κάνουν πως να το βλέπουν. Έτσι. Να τα επικροτούμε τις ιδέες τους. Έτσι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν χρόνο, διαθέτουν κόπο για να προσφέρουν κάτι για το χωριό. Και πρέπει όλοι να τους συμπαραστάνουν. Ό,τι έργο γίνεται είναι θετικό για το χωριό. Είναι θετικό. Πέρα το γεφύρι αυτό ένα στολίδι, έτσι, θα μπορούσε βέβαια να μην έχει πέσει το. Να μην έχει φαρδίνει κατά τότε. Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα? Είδα μια μάτρα που γίνεται και άκουσα και ένα μονοπάτι προς τα Παπούλια. Ναι, αυτό που γίνεται εδώ πέρα τώρα βελτιώνει την εικόνα του γεφυριού. Οπωσδήποτε. Πέρα βελτιώνει. Από τη στήριξη που παρέχει από πλευράς μηχανικής. Βελτιώνεται όλη η εικόνα εκεί, αλλάζει όψη και στήριξη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται. Έτσι. Θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να μην είχε γίνει παλιά μια παρέμβαση που πλάτε το γεφύρι, κολλώντας δίπλα από το παραδοσιακό γεφύρι ένα τσιμεντέλιο κομμάτι. Το γεφύρι αυτό έχει πλάτος 4 και 10. Πότε χτίστηκε αυτό το γεφύρι? Το γεφύρι αυτό έχει χτιστεί προπολεμικά. Είναι πολύ παλιό το γεφύρι αυτό. Πάνω από 200 χρόνια. Όχι. Έχει χτιστεί γύρω στο 1890. Έχει χτιστεί το γεφύρι κάτω στο Μήλο. 1890. Κάπου εκεί γύρω. Mm. Αυτό το ξέρω γιατί τα ξύλα του γεφυριού και τη φιλοξενία των μαστόρων την είχε ο παππούλης μου και μετά εδώ πέρα και φτιάξαν το σπίτι του παππούλη μου εδώ πάνω. Του Βασιλόγη. Το οποίο έχει χτίσει το 1893. Έχει πυρακή πέτρα. Η μαστόρια αυγού ήταν από την Ήπειρο. Μάλλον από τα Λαγκαδιανή συνήθως εγώ ήταν εδώ κάτω. Από τα Λαγκάδια, από την περίπτωση της Τρίπολης. Της περίπτωση των Τροπαίων δηλαδή. Έτσι, από εκεί. Λαγκάδια από τους Σέρβους εκεί είχαν τα πιο πολλοί πετράδες. Έχω δει τα σπίτια εκεί στη Στεμνίτσα, Δημητσάνα, σε όλη την Ευρωπαϊκή περιοχή. Μπράβο. Έχω δει ομοιότητα με τα δικά μας σπίτια, τα πετρόφιστα. Ήδη μας τώρα είχαν χτίσει και εδώ το
σπίτι του χωριού του, στο πάνω το σπίτι, το πάνω που είναι πάνω από το παγό το καφενείο, και ένας μάστρος μάλιστα εκκληρολόγησε μια από τις επισκέψεις, από τις δουλειές που έκανε, δεν εκκληρολόγησε, και πέθανε στο σπίτι του Καμπύλια. Και τον θάψανε στο δικό μας το κημητήριο. Mm. Και μετά από τρία χρόνια του κάνανε εκταφή. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν ειδική του εδώ να τον νεολογήσουν, επλήρωσαν την Τζανοδημήτρο, το έχω διαβάσει βιβλίο αυτό, των μαστόρων αυτών, έτσι, για να μυρολογήσει τον άνθρωπο αυτό που ήταν και νέος μάλιστα. Για να καταλάβω, πολύ ωραίες πληροφορίες που μας έδωσες. Αυτό δηλαδή το έργο που γίνεται, θα φτιαχτεί καμία γεφυρίτσα επιπλέον εκεί? Όχι, όχι. Όχι, απλά είναι στήριγμα και προοπτική για το μονοπάτι. Ναι, και επειδή από την απέναντι πλευρά, και από την απέναντι πλευρά του που είναι στο δρόμο, είναι και αυτή πέτρινη. Αν το προσέξεις, Βασίλη, και από εδώ πλευρά, όπως κοιτάμε προς τα πάνω, η δεξιά πλευρά, είναι πέτρινη. Κάνει λοιπόν την αριστερή πέτρινη για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Είναι γεγονός ότι η περιοχή εκεί θα βελτιωθεί και θα αλλάξει. Έχω δει και μια ωραία ιδέα, την οποία έχω φιλεξενήσει στο site του Τάσου, του Αργυρόπουλου, του Αλέκου, του παιδί. Ναι. Έχει κάνει μια ωραία ιδέα. Αρκετές ιδέες βέβαια, αλλά έχει βάλει μια ιδέα να πλακοστρωθεί ο δρόμος από τα. Δηλαδή να γίνει μονοπάτι πλακόστρωτο προς τα Παπούλια και μέχρι την Παναγίτσα, την εκκλησία. Βέβαια αυτό χρειάζεται κόστος, χρειάζεται υποστήριξη και όλα τα συναφή που τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά. Μια και με προκάζει για το πλακόστρωτο, θα κάνει τον κόπο να πεταχτεί. Εδώ στο παρεγωτόπου το σπίτι λιγάκι παραπάνω, να δει πεζόδρομο. Τον είδε? Βέβαια, θα πάω το γράψω. Τον είδε στο πεζόδρομο? Όχι, δεν τον έχω δει. Είναι καινούργιο αυτό? Ναι, φέτο έτσι. Πολύ ωραία, θα το δω. Με σκαλοπάτι και με πλατήσκαλα και με παρτέρι. Θα γίνει και παρτέρι. Mm. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα γίνει και δεύτερο παρτέρι προ την πλευρά του Κλονιώτη. Ήδη έχω 15.000 ευρώ για να πλάσει και το χρήσιμο των χώρων. Θα ολοκληρωθεί το πλακώστο αυτό. Και θα σε παρακαλούσε πολύ να πάω το δει, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Έχω πάρει συγχαρητήρια και από την υπηρεσία του Δήμου. Έτσι. Αλλά και από τους χωριούς εδώ. Παράλληλα δε προγραμματίζω με τα χρήματα αυτά, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να κάνω και το μονοπάτι με πλακόστρωτο μεταξύ του σπιτιού του Φώτου Γραζιώτη, του Μαγαρίτη και του Βασίλη του Πανάγου, και μεταξύ του Πανάγου και του Αργυρόπουλου, του Οσίνο του Μανολόπουλου. Μάλιστα. Τα δύο μονοπάτια τη απέναντι γειτονιά. Και βέβαια αυτό είναι ωραίο να συνδεθεί και με την εκκλησία από πάνω, το άλλο μονοπάτι. Αυτά θα φτάσουν στον επάνω δρόμο και τα δύο μονοπάτια. Στην εκκλησία να καταλήξουν στο... Ναι, όχι, θα μένει το κομμάτι που είναι από του Φώτη μέχρι του Αρπανικουλάκη στρατικό, μέχρι του Μεσίδη εκεί πάνω. Και το κομμάτι δεν μπορώ να το φτιάξω, δεν έχω χρήματα, δεν μου φτάνουν τα χρήματα. Σε μεταγενέστερο χρόνο. Αλλά τα δύο αυτά μονοπάτια θα τα φτιάξω τώρα, φέτος. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία είναι αυτό. Μέχρι τη λήξη θητείας αυτού του συμβουλίου. Θα τα έχω φτιάξει. Έχω δεσμευτεί, έχω και τα χρήματα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Και βέβαια θα κάνω εδώ πέρα και στο. Μια και βρεθήκαμε και τα λέμε. Έχω χρήματα για να κάνω μια συντήρηση του δημοτικού κτηρίου εδώ που είναι το ΚΕΠ και το κοινωνικό γραφείο. Έχω χρήματα επίσης και έχω και τη μελέτη για να ακύσει αυτό το υπόστεγο που είναι εδώ που κάναμε το σερβίρο του Πανηγύρι. Εδώ που κάναμε το σερβίρο του Πανηγύρι. Αυτό θα κλείσει με τζαμαρία και θα μεταφέρουμε εκεί τα ψυγεία και τα καθίσματα και ό,τι άλλο έχουμε αντικείμενο από το γραφείο για να το κάνουμε πολιτιστικό κέντρο. Μάλιστα. Το χώρο του παλιού σχολείου. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη, πάρα πολύ. Και θα ξαναπούμε. Είναι τώρα εξαπλωμένος και κάνουμε τους Ιγιάννους.
όμως εγώ ο πιτσιδικάς εδώ, πολύ μικρότερος από αυτούς, το πω που πνίξει ο ένας τον άλλον, γινόταν ο χαμός, όλο το νερό και πραγματικά γινόταν η απίστευτη μάχη μέσα στο νερό. Με το ξύλο δίπλα, ένας μπάτος στο Γιάννη, του ρίχνω σχορεμένος ο δίπος, πέντε μπάτους συνεχόμενους, προσπαθούσε ο Γιάννης μικρότερος να αντισταθεί. Σκυροτράχυλος ο Γιάννης, αν και μικρότερος και πιο αδύναμος από τον Δήμο, ο οποίος ήταν πολύ θηριώδης. Προσπαθούσε να αντιδράσει, έτρωγε μία ο Δήμος, συγχωρεμένος, έτρωγε 10 ο Γιάννης μέσα στις γούρνες. Εγώ να έχω τρελαθεί εδώ πέρα, μικρός, γιατί έλεγα θα πνιγούν αυτοί, τι θα γίνει. Αλλά αυτό ήταν μυτζαχεντίν, δεν καταλαβαίναμε Χριστό τότε, πιο μεγάλη. Μετά από ώρες μπάνιο, καθόμαστε εδώ, ξεκουραζόμαστε στις πλάκες, τρώγαμε τυρί και ψωμί. Και παίρναμε δυνάμεις να επιστρέψουμε πάλι στο χωριό. 5 χιλιόμετρα εξαντλημένοι και από την αέρθουμε και από το μπάνιο και από την πείνα ουσιαστικά, να πάμε πάλι στο χωριό 5 χιλιόμετρα. Όταν έρχομαστε παρέα με τα 20-30 παιδιά, ο Γιώργος ο Μακρύς έφευγε, ήταν πολύ δυνατός και έφευγε σφαίρα πάνω. Πήγαινε στον πατέρα μου το χωράφι που είχε μια τεράστια σικιά. Δεν το προλαβαίναμε, έφευγε 200 μέτρα πιο μπροστά από εμάς. Πήγαινε στη σικιά. Ανέβαινε πάνω, μας κοιτούσε που εμείς ακομακούσαμε και ανεβαίναμε σιγά σιγά, αλλά με τη γλώσσα κάτω και έτρωγε τα σίκα. Με το που φτάναμε στη σιγά και πάει αυτά στα σίκα του, πάλι μπροστά. Έφτανε πρώτος στο χωριό. Θεός συγχωρέστε, φοβερές εμπειρίες.